Τα αποτελέσματα της έρευνας που είχε αναφορά στην πολιτιστική ζωή και στα μνημεία της πόλης παρουσίασαν οι εκπρόσωποι της Καλαμάτα 21. Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν πολλοί, ενώ τα στοιχεία θα βοηθήσουν στη διεκδίκηση της Καλαμάτας για πολιτιστική πρωτεύουσα. Είναι η πρώτη ίσως ανοιχτή εκδήλωση ενημερωτικού χαρακτήρα που δεν αφορά καθαρά την πολιτιστική, αλλά αφορά τον πολιτισμό της πόλης. Παρουσιάζουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα από την μεγάλη έρευνα που κάναμε σχετικά με την πολιτιστική κατανάλωση και την πολιτιστική ζωή της Καλαμάτας. Θα δείξουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα σε σχέση με το τι αρέσει στους καλαματιανούς, τι δεν αρέσει, ποιους χώρους αναγνωρίζουν, ποιους όχι. Ποια είναι τα γεγονότα τα οποία εκτιμούν και τι ίσως πιστεύουν ότι τους λείπει. Κάποιες απόψεις για την πόλη τους, σχετικά με την ταυτότητά της, αλλά ίσως και κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να μας κάνουν να χαμογελάσουν ή να επιβεβαιώσουν κοινές αντιλήψεις, αλλά πια με μια επιστημονικότητα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον για μας είναι ότι όλα αυτά τα στοιχεία, τα πρωτογενή στοιχεία που έχουν μαζευτεί, θα είναι διαθέσιμα μέσα από το site μας πολύ σύντομα, σε οποιοδήποτε ερευνητή, δημοσιογράφο, αναλυτή, ιδιώτη, πανεπιστήμιο ή και ίδρυμα να τα πάρει, να τα αναλύσει και να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα, να κάνουν τις δικές τους έρευνες. Αυτό εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική open data που έχει το Γραφείο Ψηφιότητας, που πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε γνώση μαζεύεται δεν είναι δικιά μας για να την κρατήσουμε, αλλά πρέπει να τη μοιράζουμε για να μπορεί να προχωράει και η κοινωνία μας και ο τομέας. Ελπίζουμε, άσχετα με την νίκη μας ή όχι ως πολιτιστική πρωτεύουσα, ότι η Δημοτική Αρχή και τα ερευνητικά ιδρύματα θα αξιοποιήσουν κατάλληλα τα στοιχεία αυτά, τα οποία σίγουρα δίνουν τροφή για σκέψη και σε σωστούς αναλυτές μπορεί να είναι πολύ καλά εργαλεία πολιτικής και οικονομικών αποφάσεων. Ανταποκρίθηκε ο κόσμος στην έρευνα αυτή συγκεκριμένη? Ναι, υπήρχε αρκετά μεγάλη ανταπόκριση. Εμείς είχαμε βάλει ένα ίσως φιλόδοξο στόχο, παρόλο που δεν τον πιάσαμε. Επιστημονικά βγαίνουν τα συμπεράσματα που θέλαμε. Απλά εμείς θέλαμε να μπορούμε να κάνουμε και μια δεύτερη επαλήθευση, η οποία θα έρθει ίσως σε βάθος χρόνου που θα ξανατρέξουμε την έρευνα, ώστε να μπορέσουμε και να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία και να εντοπίσουμε κάποιες ίσως παραφωνίες που υπήρχαν στο στατιστικό δείγμα. Αλλά είμαστε ικανοποιημένοι, μπορούσαμε να βγάλουμε με ασφάλεια συμπεράσματα, τουλάχιστον αυτά που μας αφορούσαν. Νικητής εντός εισαγωγικών σε αυτή την έρευνα, σε επίπεδο πολιτιστικών χώρων, ποιο βγήκε? Είναι θετικό για μας ότι σχεδόν οι παραδοσιακοί χώροι πολιτισμού, όπως είναι το Διπεθέ, το Κάστρο, η Φιλαρμονική και το Μέγαρο Χορού, είναι στο καντράν, ας πούμε, είναι μες στη συζήτηση, όπως και φυσικά επιβεβαιώνεται και η επιτυχία του Φεστιβάλ Χορού, που εντάσσεται μέσα στα, αν θυμάμαι καλά, στα 4 δημοφιλέστερα γεγονότα της πόλης. Έχετε και άλλη μια έρευνα σε εξέλιξη στο διαδίκτυο, από ό,τι είδα, για την ταυτότητα της πόλης. Μέχρι τώρα πώς πάει? Αυτή η έρευνα συμπληρώνει λίγο και τις ομάδες εργασίας όπως ταυτότητα πόλης. Αυτό που μπορούμε να πούμε σχεδόν με σιγουριά είναι ότι δεν ξέρουμε τελικά ποια είναι η ταυτότητα της πόλης μας. Νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνει και τα αρχικά μας συμπεράσματα ως Γραφείο Ψηφιότητας, ότι η Καλαμάτα βρίσκεται σε ένα σημείο αλλαγής. Είναι σίγουρα σε ένα μεγάλο σκαλοπάτι. Οι λόγοι είναι πολλοί, από το άνοιγμα του δρόμου, του αεροδρομίου, των μεγάλων επενδύσεων, του θετικού κλίματος που επικρατεί για την περιοχή της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας. Αλλά αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι η Καλαμάτα, ίσως που ξέραμε πριν από 10 χρόνια, δεν είναι η Καλαμάτα του σήμερα και σίγουρα δεν θα είναι η Καλαμάτα του αύριο. Είναι πολύ θετικό ότι είναι η πρώτη εκδήλωση ανοιχτή, όπως είπατε, του Καλαμάτα 21 και έχει να κάνει με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μιας έρευνας που έχει γίνει το χειμώνα σε διάρκεια 2 μηνών και σε ένα σοβαρό δείγμα συμπολιτών μας που απήντησαν σε πάρα πολλές ερωτήσεις σχετικά με την πολιτιστική δραστηριότητα και την πολιτιστική ζωή της πόλης. Απόψε θα κάνουμε την αξιολόγηση, τη συζήτηση, αν θέλετε, αυτών των αποτελεσμάτων, έτσι ώστε να υπάρχει μια βάση, μια δεδομένη βάση, όπου θα μπορέσει από εδώ και πέρα το Καλαμάτα 21 να στοχεύσει σε συγκεκριμένες δράσεις, για να φτάσουμε όσο πιο κοντά στην αξιολόγηση του Οκτωβρίου της κατάθεσης του φακέλου και στην περαιτέρω διεκδίκηση. Το σημαντικό είναι ότι πρώτη φορά εκφράζεται με ένα τέτοιο άμεσο τρόπο η γνώμη της πόλης, έστω και σε αυτό το μικρό επίπεδο, για τα πολιτιστικά της δρόμενα. Και ξεκινάει μία συζήτηση και πιστεύω ότι σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ σημαντικό η δουλειά που κάνει το Γραφείο Ψηφιότητας. Άσχετα με το αποτέλεσμα που θα έρθει σε κάποια χρόνια και θα είναι η ανάληψη της πολιτιστικής πρωτεύουσας ή η μη. Αλλά η διαδικασία που έχει ξεκινήσει τόσο στις ομάδες εργασίας που ως συντονιστής μία από αυτές συμμετέχω εγώ απόψε στην εκδήλωση, είναι το κέρδος αυτή τη στιγμή που υπάρχει για την πόλη.